πολύ χαρά σήμερα. Υπογράφουμε την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε η αναπτυξιακή εταιρεία Δέδαλος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογήσει όλες τις μελέτες αρχής που χρειάζονται και να οριμάσει το έργο της εκτέλεσης του ηλεκτροφωτισμού της Σπιναλόγκας. Ο αναπτυξιακός οργανισμός θα τις βάσει να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί πλέον να αναπτύξει και δράσεις και μελέτες, ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης και των Δήμων του νησιού. Σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα για τον Δήμο του Αγίου Νικολάου, μιας που έγινε υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, όπου αφορά την μελέτη και την ολοκλήρωση της μελέτης, όπου θα αφορά το φωτισμό της Σπιναλόγκας. Είναι μια πενταμερής προγραμματική σύμβαση, όπου συμμετέχει το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, συμμετέχει και η Δέδαλος Αναπτυξιακή, όπου και θα αναλάβει την υλοποίηση των μελετών. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό το οποίο δημιουργούμε μέσα από αυτή τη μελέτη είναι μια, θα έλεγα, πολιτιστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, και ο στόχος όπου υπάρχει από όλους μας είναι και η προστασία του μνημείου της Σπιναλόγκας και η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής, τόσο της Σπιναλόγκας όσο και της Ελούντας, όπου μέσα από αυτή τη συνεργασία αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη του τόπου και η διαχείριση του πολιτισμού που είναι σημαντική για εμάς. Σήμερα νομίζω ότι κλείνει ουσιαστικά ένα σημαντικό κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ανάδειξη της Σπιναλόγκα σαν μνημείο, αφού μετά την εξέλιξη των πραγμάτων με τη μεταφορά του ρεύματος από τη ΔΕΗ, που τέλειωσε ουσιαστικά η πόντιση των καλωδίων και των κατασκευών από εδώ και από εκεί, έρχεται τούτη εδώ η προγραμματική σύμβαση να αναδείξει το μνημείο, αφού θα γίνει μελέτη του φωτισμού από μια καταξιωμένη του είδους, η οποία έχει φωτίσει και την Ακρόπολη, την Ελευθερία Ιντεκό. Οπότε θεωρώ ότι πράγματι σιγά σιγά μέσα στην επόμενη διετία maximum το μνημείο θα έχει αλλάξει τελείως όψη, θα έχει αλλάξει τελείως εικόνα. Είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη, είναι το πιο σημαντικό για το Δήμο. Είναι ένα μνημείο που δεν είναι κρητικό μόνο, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο, αφού ουσιαστικά αυτό που λέμε πάντα ότι είναι αυτό που το έχει αναδείξει, είναι ότι είναι μνημείο του ανθρώπινου πόνου, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το ξεχνάνε ή να το διαγράφουν, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται να δει ένα μνημείο, ένα φρούριο όπως ο Κούλες ή η Γραμβούσα, έρχεται να δει το χώρο που μαρτύρησαν οι χανσενικοί λεπροί για περίπου 50 χρόνια στην αρχή του αιώνα. Τι υπογράψατε σήμερα, κύριε Ζερβέ? Σήμερα νομίζω ότι κλείνει ουσιαστικά ένα σημαντικό κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ανάδειξη της Σπιναλόγκα σαν μνημείο, αφού μετά την εξέλιξη των πραγμάτων με τη μεταφορά του ρεύματος από τη ΔΕΗ, που τέλειωσε ουσιαστικά η πόντιση των καλωδίων και των κατασκευών από εδώ και από εκεί, έρχεται τούτη εδώ η προγραμματική σύμβαση να αναδείξει το μνημείο, αφού θα γίνει μελέτη του φωτισμού από μια καταξιωμένη του είδους, η οποία έχει φωτίσει και την Ακρόπολη, την Ελευθερία Ιντεκό. Οπότε θεωρώ ότι πράγματι σιγά σιγά μέσα στην επόμενη διετία maximum το μνημείο θα έχει αλλάξει τελείως όψη, θα έχει αλλάξει τελείως εικόνα. Είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη, είναι το πιο σημαντικό για το Δήμο. Είναι ένα μνημείο που δεν είναι κρητικό μόνο, δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο, αφού ουσιαστικά αυτό που λέμε πάντα ότι είναι αυτό που το έχει αναδείξει, είναι ότι είναι μνημείο του ανθρώπινου πόνου, όσο και αν θέλουν κάποιοι να το ξεχνάνε ή να το διαγράφουν, γιατί ο κόσμος δεν έρχεται να δει ένα μνημείο, ένα φρούριο όπως ο Κούλες ή η Γραμβούσα, έρχεται να δει το χώρο που μαρτύρησαν οι χανσενικοί λεπροί για περίπου 50 χρόνια στην αρχή του αιώνα. Λένε κάποιοι ότι αν δεν θυμάσαι την ιστορία σου, είσαι αναγκασμένος να την ξαναζήσεις. Μήπως γι' αυτό θέλουμε να φωτίσουμε αυτό το κομμάτι της... Μισό λεπτό. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας, κύριε Δήμαρχε. Θα έλεγα ότι όποιος ξεχνάει την ιστορία του, τον ξεχνάει και εκείνη εγώ. Χωρίς ρίζες δεν πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας που είναι κακό να το ξεχάσουμε, γιατί πράγματι θα μας οδηγήσει στο να ξαναζήσουμε πια την ίδια ιστορία σαν καρικατούρα. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι σημαντικό. Θεωρώ ότι οι επισκέπτες τόσα χρόνια μας υποχρέωσαν να ασχοληθούμε με το μνημείο.
Και από εδώ και πέρα θεωρώ λοιπόν ότι θα πάρει τη θέση που του αξίζει στα παγκόσμια μνημεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.